θέλουμε να το σπάσουν και να έρθουν να το καθαρίσουν. Δεν τον ζητούμε ούτε λεφτά, ούτε να μας ταΐσουν. Αυτό θέλουμε. Τον ύπνο τους χάνουν κάθε χειμώνα κάτοικοι παρόδου της Ελευθερίου Βενιζέλου στις Μουρνιές εξαιτίας της υπερχείλισης του χαντακιού που βρίσκεται στην περιοχή τους. Εγώ χαλιά, παιδάκι μου, ψυγείο, κουζίνα, όλα τα πέταξα και μου φέρε η κοπελιά μου τα δικά της και πήρε αυτή καινούρια. Όλα. Χαρίζω το χαντάκι μου όσο μπορώ. Από εκεί για πέρα και θα το καθαρίσει. Η μικρή διατομή της σωλήνας από την οποία διέρχονται τα νερά της βροχής δεν επιτρέπει τη φυσιολογική ροή τους, με αποτέλεσμα υπόγεια και ισόγεια να πλημμυρίζουν κάθε φορά που τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων είναι έντονα. Μετά εκεί που έχουν κάνει κάποιο κλείσιμο, ξεχυλίζει. Και πάει στα σπίτια και φωνάζουν οι άνθρωποι και έχουν το δίκιο τους. Είναι μικρό το άνοιγμα και γι' αυτό δεν χωράει όγκος των νερών. Σταματάει το νερό εκεί, πού θα πάει. Θα μπει στο δρόμο και θα πλημμυρίσουν τα σπίτια. Το 2019 οι κάτοικοι είδαν τα νερά να φτάνουν μέχρι τα σπίτια τους, καταστρέφοντας έπιπλα και οικοσκευές. Έκτοτε έχουν συμβεί πλημμυρικά φαινόμενα μικρότερης έκτασης, χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται από παρεμβάσεις για τη θωράκιση της περιοχής. Εδώ ο γαμπρός μου είχε ξυλία γιατί είναι μαραγκός και γεννήθηκε άχρηστη. Αν και το πρώτο κύμα κακοκαιρίας για φέτος είναι ήδη σε εξέλιξη, η ΔΕΙΑΧ δεν έχει ακόμα προχωρήσει στους απαραίτητους καθαρισμούς στην περιοχή. Οι εκκλήσεις των κατοίκων δεν έχουν βρει ανταπόκριση και όπως λένε ο χειμώνας είναι μπροστά. Από όταν ήταν ο Τσιμισίδης εδώ, ο δήμαρχος, δεν έχει καθαρίστη. Αλλά αυτό έχουν βάλει βαρέλια, δεν έχουν βάλει σωλήνες, έχουν βάλει βαρέλια και με την πολυτερία έχουν κάτσει τα βαρέλια. Αυτά πράδες σπάσει και να το καθαρίσουν πάλι τα ίδια θα έχουν. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί τώρα, αυτά θα τα βρουν αυτοί που ξέρουν. Άνθρωποι που έχουν πληγεί σε προηγούμενες κακοκαιρίες απευθύνουν έκκληση ώστε να προχωρήσουν οι αναγκαίες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.